αυτό τι κάνει. Ποιο. Αυτό τι είναι. Έχει δει που κάνει την κλακέτα. Κάτσε, γιατί θα σκοτωθώ. Αυτό το. Λοιπόν, περίμενε. Όχι, όχι. Η κλακέτα που βαράνε, ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Συγχρονίζει τον ήχο με την εικόνα. Ναι. Γιατί τώρα αυτό γράφει τον ήχο. Αυτή γράφει μόνο την εικόνα. Οπότε μετά, όταν εγώ θα πάω στο edit, πρέπει να συγχρονιστεί το στόμα σου με αυτά. Γιατί είναι δύο διαφορετικά αρχεία. Οπότε αυτό δεν έχει όνομα αυτή η εκπομπή όμως. Δηλαδή, άμα την καθιερώσουμε, αν πάει καλά και την καθιερώσω, δεν θα πρέπει να έχει ένα όνομα αυτή η εκπομπή. Ναι. Δεν θα κάποιο καφενιακό όνομα. Θα βρεθεί στην πορεία, δηλαδή. Κατά... Τρίος Μπουρδέλος. Ξέρεις κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ένα τέτοιο. Μπορεί να μας πούν, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, μπορείτε να μας γράψετε από κάτω το τίτλο αυτή τη εκπομπή. Θα χτιστεί εδώ, θα είναι εσωτερικό το όνομα. Θα γεννηθεί εδώ πέρα. Ναι. Καλτ στιγμές, περίεργες ειδήσεις. Είδα ότι έχεις κάτι ετοιμάσει. Είδα ότι κάτι βγήκε. Και είναι προφανώς το έχουμε προετοιμάσει και δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε πριν 10 κυριολεκτικά λεπτά. Και είπες, ναι, ωραία, έχουμε άλλες 2-3 ειδήσεις να το κάνουμε βίντεο. Είναι καλό αυτό. Βέβαια. Καταρχάς είναι και επίκαιρο για μένα, γιατί προσπαθώ τόσο καιρό να πείσω να κάνουμε το παιδί μια ονομασία σωστή. Και δεν αφήνουνε. Έχεις δώσει ήδη εναλλακτικές για το πώς θα βαφτίσετε το παιδί. Βέβαια. Είχα δώσει από την αρχή. Νάτσο. Ιγνάσιο. Ισμαήλ. Ναι. Τόσα ονόματα. Και βρέθηκε ένα οπαδό τη Τραμπζονσπορ και ονόμασε το παιδί την Μπακασέτα. Πρέφυλε. Και πες με τώρα, εμένα γιατί με κορυδεύουν. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο ότι δεν λέγεται Μπακασέτα. Ξέρω εγώ. Ιμπραήμ Μπακασέτα το παιδί. Θα λέγεται Μπακασέτα Τσαλχάνογλου ή κάτι τέτοιο. Σε φάση ο ίδιο ο Μπακασέτα, αν έχει παιδί ή αν θα κάνει παιδί, παίζει το παιδί του το επίθετο Μπακασέτα να το αλλάξει όταν μεγαλώσει. Μην θέλει να το κρατήσει. Πώ κάνουν πολλά celebrity παιδιά το αλλάζουν και καλά. Για να μην λε Μπακασέτα. Θα το κάνει Μπάκα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τη Ρεάλ. Ναι, η Μπάκα. Ωραίο. Και εγώ που θέλω να το βγάλω, ξέρω εγώ, Πιερό. Έχω αντίδραση. Ο μικρός Πιερότος. Εν τω μεταξύ, ο Λουκάς είχε τις γάτες. Ναι. Τι ονόματα έχεις σε ένα διάστημα, τα θυμάμαι, Βράνιες. Όλα, όλα. Ζούλιο, δεκάδα, όλοι. Όλα, πραγματικά. Όποιος Λατίνος έχει περάσει και σε γάτα από το γειτονιά. Και γιατί το ονομάζει. Ο καλύτερος, ο τελευταίος ήταν ο Βράνιες. Ο Βράνιες ήταν, εντάξει, ναι, ναι. Έζησε και χρόνια ο Βράνιες. Ναι, ναι. Βράνιες έμεινε, ναι. Ήτανε 3 χρόνια, 4, μετά έφυγε, δεν πέθανε. Ναι, βασικά δεν πεθαίνουν, απλά φεύγουν. Ναι. Παίρνουν μεταγραφές. Πάνε καλού. Γυρίζουν στη χώρα. Θέλουν να έχουν καλού. Γύρισε πίσω Βοσνία. Ναι. Να πω κάτι που με έχει ενοχλήσει τον τελευταίο καιρό. Εσύ όταν πας σούπερ μάρκετ, δεν έχει να κάνει με μπάλα. Θες να πας σούπερ μάρκετ. Προετοιμάζεσαι, λες, αύριο θα πάω σούπερ μάρκετ να κάνω αυτά τα ψώνια. Ή απλά είσαι με τα αυτοκίνητα και λες, α, περνάω από σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ. Εγώ κάνω αυτή τη. Εγώ κάνω αυτό. Το τυχαίνει ότι. Α, είναι άδειο το ψυγείο. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Άρα κανονίζεις και φεύγετε μαζί και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Και μόνο. Όχι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λίστα. Ή θα πάμε μαζί ένα Σάββατο, μία Παρασκευή, ξέρω εγώ. Όποτε μας βολέψει και τις δύο. Αλλιώς, αν έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα που χρειαζόμαστε και βολεύει κάποιον που είναι έξω, θα πεταχτεί. Αυτό. Για λίγα πράγματα. Όταν πετάγεσαι, ας πούμε. Που πας λίγο έτσι. Παπήγα. Δεν παίρνω, δεν έχω τις τσάντες αυτές που έχουμε ξέρεις, για τα ψώνια και τέτοια. Ναι. Και λες, πας σε ένα σούπερ μάρκετ, ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ, σε ένα γερμαναρά, ο οποίος δεν έχει τσάντες. Ναι. Και πρέπει να είσαι έτσι. Ναι. Και λες, ωραία. Καλάθι δεν έχουνε. Σου έχω τη λύση. Θα πάρω καρότσι. Μισό. Θα πάρω καρότσι. Και πας το 2024 και σου λέει, βάλε κέρμα. Τι κέρμα, ρε μαλάκα, με ρωτάς, δεν έχω κάνει χαρτονομίσματα. Όχι, ναι, αλλά τα άλλα σου έχουν καλάθι να πάρεις. Ναι, ο γερμαναράς δεν έχει. Γιατί έχουμε ακόμα καρότσια με κέρμα. Για να το γυρνάς πίσω στη θέση του. Γιατί ναι, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Άκουσε το ελληνική. Άκουσα το ξέρει. Πάνε και τα παρατάνε οι ελληναράδες όπου βρούνε, φίλε. Όπου βρούνε. Ακριβώς. Πού είναι, δίπλα το αμάξι. Όλοι δίπλα το αμάξι με το που φορτώσουν. Αλλά, δίπλα. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Υπάρχει και το θετικό σε αυτό. Έχει ανοίξει μια θέση εργασίας για αυτό το λάθος που γίνεται. Στο σούπερ μάρκετ το άλλο που το παρατάνε, ναι. Που δεν βάζουν κέρμα, επομένως παίρνουν όλοι τα καρότσια και τα πετάνε. Δημιουργήθηκε θέση εργασίας που δίνει σε αυτό το άτομο ένα εισόδημα για να παίρνει τα καρότσια και να τα πηγαίνει πάλι εκεί. Δηλαδή αυτός. Ενώ στο άλλο που βάζει το κέρμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτού η δουλειά του είναι απλά να παίρνει τα καρότσια και να τα πηγαίνει εκεί που είναι να μπουν κανονικά. Ναι. Τι υπέροχη δουλειά είναι αυτή. Ναι, εμένα με ενοχλεί γιατί πάω και δεν έχω που να βάλω. Και καταντάω να είμαι έτσι. Δεν έχω ποτέ ψηλά πάνω. Και είμαι στο ταμείο, είμαι έτσι. Και μου λέει, θέλετε σακούλα.
Όχι, έτσι θα οδηγήσω. Είναι η φάση μου να κυκλοφορώ έτσι έξω. Μάλλον με κορυδεύει. Όταν πάω στο συγκεκριμένο γερμανικό. Ναι, πάντα ψάχνω και παίρνω κυβότιο άδειο. Τι κυβότιο? Τα ράφια. Τα ράφια και τα ράφια. Συνήθως 9 στις 10 φορές πάντα βρίσκεις ένα χαρτοκιβώτιο που είναι άδειο. Τύπου στα γιαούρτια, ας πούμε, ή στα φρούτα. Στο γιαούρτι, στα πλασάν. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Πλακ, το παίρνεις. Κράκ, εδώ έτσι σαν να είσαι κάποιος τυχάρπαστος. Σε λες και δουλεύεις στο μαγαζί. Ναι, 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 ναι. Αλλά για να τελειώνει όλο αυτό. Να σε χώσουν να πας αποθήκη μετά, σε δουν με το τελάρο. Λουκά, πετάγεσαι μία να αφήσει τα γιαούρτια κάτω στην αποθήκη. Έχει παραλαβεί, το φορτηγό έχει κολώσει. Αλλά για να το γλιτώνεις όλο αυτό, πρέπει να προνοήσεις και να παίρνεις μαζί τη σακούλα. Ναι, δεν μπορώ. Σκέψου ότι. Την έχω πάντα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό, αλλά. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Τις επόμενες δύο φορές θα είναι στο σπίτι. Δεν θα την ξανακατεβάσω την ίδια μέρα να την ξαναπάρω στο μαγκάζι. Έτσι πάει συνήθως. Είναι κάποια κουτάκια που πρέπει να κάνουμε και στιγμή. Αλλιώς θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Τι διάλογο, μαλάκα. Τι έγινε. Η όλη βάση σε αυτό που λες. Και πεθαίνουμε εδώ, είμαστε έτσι. Η όλη βάση σε αυτό που λες είναι στο ότι ο Ελληναράς δεν γυρνάει το καρότσι πίσω στη θέση του. Ναι. Το γυρνάει, αλλά το πετάει όπου θέλει. Όχι, δεν το γυρνάει καν. Δηλαδή τυχαίνει. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει να παρκάρω και έχει καρότσι στη θέση του αυτοκινήτου. Πού που φίλε το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, πραγματικά που είναι. Ναι, με όλα, τεράστιες αυξήτες, μάλλον γίνεται συνέχεια αυτό. Η φάση είναι που ξέρεις μπορεί να το πάρει και ο αέρας, μαλάκα και το καρότσι. Ναι, ρε, να πες στον αμάξια. Να το καρπώνεις αμάξια. Αν ήταν να χτυπήσει αμάξια. Έχει τύχει. Σίγουρα. Αλήθεια. Τραγικό. Ελαβάρα μου. Το βιβλίο δεν έχει νόημα. Όχι, άμα δεν έχει κάποιος να το καβλαντήσουμε. Με βάλει για φαντασιώσεις γυναικών μέσα και τέτοια. Μην τους καβλώσουμε. Μην καβλώσουμε τον Γιώργο. Το Γιώργο 2009 που βλέπει το βίντεο και τον παίζει όσο τρώει μακαρόνια τώρα. Ναι. Ξέρεις τι είναι ένα άλλο πράγμα που με ενοχλεί τελευταία που έχει γίνει της μόδας. Της μοδός. Τι. Που φοράνε ποδοσφαιρικές εμφανίσεις και πλέον αυτό είναι cool για την νεολαία. Είναι πιο αποδεκτό. Που φοράνε εννοείς έξω τον καφέ. Έξω, πάει για καφέ ο άλλος και μου φοράει εμφάνιση η Real Madrid. Με τζινάκι από κάτω. Ναι, με τζινάκι. Και ο Real Madrid και πάρει σεζεμένο. Νομίζω δεν έχουν άλλη. Κάμια Liverpool. Τρίτη, τέταρτη εμφάνιση. Αυτό είναι το χειρότερο. Κάτι μόνο οι μεγάλες. Ναι, ναι, κάτι Μπαρσελό. Τίποτα. Είναι αυτές που πουλάνε τα Jordan. Έχω παρατηρήσει την Adidas και Nike σήμα δεν είναι. Το κάνουν για να φλεξάρουν η ομάδα. Πάρε. Nike και φόρα, παιδί μου, τη Dortmund το 97. Εμείς που φάγαμε αυτό το bullying το παλιό. Bullying, τέλος πάντων. Που ντρεπόσουν εσύ που είχες πάρει την εμφάνιση του Karl Heinz Flipsen και τη φορούσες και ήσουν με τα ποδοσφαιρικά σου έξω και σου λέγανε οι γονείς σου.